Δεν έλειψα ούτε μία μέρα, οι άλλες κάνανε απουσίες, ούτε μία μέρα ήξερα την ώρα μου, πήγαινα πριν ακόμα αρχίσουν τα μαθήματα, καθόμασθανε στο πολιτιστικό, είχαμε το τραπέζι με τις καρέκλες, δεν ήμασταν σε θρανία και αρχίζαμε, δάσκαλος ρωτούσε, εμείς απαντούσαμε, τον έλεγα δάσκαλος θα με βοηθήσει η γραμματική, δεν ξέρω αυτά μου τα λες. Τα έλεγε, εγώ τα εξηγούσα. Μαθήτρια μαθημάτων Ποντιακής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τελείωσε με άριστα και μάλιστα βάζει τα γυαλιά σε πολλούς νεότερους της. Το είχε η ψυχή μου ότι ήθελα να την Ποντιακή. Εγώ δεν άφησα γενοκτονία. Μετά με το λεωφορείο πάω στη γενοκτονία των Ποντίων κάτω στην Αγία Σοφίας. Ανάβω το κεράκι μου και κάθαμε. Με ξέρουν όλοι οι καθηγητές μπροστά που κάθομαι. Ακόμα και οι παπάντες. Παρακολουθώ τα πάντα στα Ποντιακά. Τα πάντα. Και βλέπω λάθη και λυπούμαι πολύ που δεν βάλανε έστω 3-4 γραμμές και μας έχουν πετάξει τελείως. Αισιόδοξη και δυναμική, η 92χρονη Μαρία Σωτηριάδου, ποντιακής καταγωγής, πιστεύει ότι η γνώση είναι το παν στον άνθρωπο. Άνθρωπος αγράμματος ξύλο απελέκητο, το λέγαμε εμείς τότε. Όταν δεν ξέρεις φιλομάθεια, είσαι άνθρωπος. Όταν ξέρεις 5 γράμματα ήδη, πρώτα απ' όλα είναι νομίζω DNA, ψυχολογικό, κάπως έτσι. Ο καθένας δεν τα αγαπάει τα γράμματα, ούτε και τον ενδιαφέρει. Περισσότερο δεν ξέρουν πού είναι οι γονείς τους. Δεν ξέρουνε. Εγώ ξέρω και που πάτησαν εκεί, γιατί τα έλεγε ο πατέρας μου και καθόμουν εγώ και άκουγα, μ' άρεσε να ακούσω τα χωριά τους. Τις ιστορίες τους. Η κυρία Μαρία από 12 χρόνων ζει στη Θέρμη. Οι γονείς της το 1924 εγκατέλειψαν την πατρίδα και εγκαταστάθηκαν στο χωριό Αυγή της Κοζάνης. Στο σπίτι μιλούσαν μόνο ποντιακά. Στο σπίτι μας οι γονείς μου δεν μιλούσαν άλλη γλώσσα. Μιλούσαν ποντιακά, τα καθαρά ποντιακά. Και εγώ άκουγα τώρα τους γονείς μου πώς λεγότανε, παραδείγματος χάρη, το παιδί, αυτό το χάταλο. Αυτό το παιδί. Χάταλο ήταν το παιδί. Αυτό το χάταλο. Εγώ το τύπωνα, πώς λεγότανε. Άσχετα τον έλεγα ο παιδί. Το έλεγα το τύπωνα. Δεν θα τρώμε σήμερα. Παραδείγματος. Τι θα φάμε σήμερα, αυτά τα κοινά τις ημέρες. Δεν θα τρώμε σήμερα, μάνα, δεν θα τρώσω. Δεν θα μαϊρές. Μάνα, δεν θα μαϊρέσω σήμερα. Έλεγε η κακομοίρα εκείνο αυτό. Η ίδια, αν και δεν σπούδασε, είχε το όνειρο αυτό για τα δυο της παιδιά. Σας είπα, όταν ήμουν κοριτσάκι, κατέβαινα στη Θεσσαλονίκη και έβλεπα τα παλικάρια που πήγαιναν με την τσάντα στο πανεπιστήμιο. Τότε βαστούσαν δερμάτινες και έλεγα, Παναγία μου, ας έκανα ένα παιδί να το δώσω στο πανεπιστήμιο. Μου τα έδωσε ο Θεός. Όλα μου τα παιδιά στο πανεπιστήμιο έχουν τελειώσει. Αλλά εγώ εκεί προσπάθησα. Το γράμμα μου αρέσει πάρα πολύ. Πιστέψτε μου, δηλαδή, δεν μπορώ να σας εξηγήσω από πού βγήκα. Η εφηβεία της στιγματίστηκε από σκηνές πολέμου, όταν ένα αεροπλάνο που περνούσε πάνω από την περιοχή του Καραμπουρνού στην Καλαμαριά έριξε μία βόμβα και την τραυμάτισε. Εγώ φώναζα, παιδιά με σκότωσαν, παιδιά με σκότωσαν, παιδιά με σκότωσαν. Αυτό το αίμα, με συγχωρείτε, να χτυπάει με το ρούχο μου μαζί και να κάνει πλάτς, 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 πώς κάνει στον το νερό. Τόσο αίμα και όπως περίμενα εδώ πέρα για να σταματήσει ο βομβαρδισμός, έγινε λάσπη. Δεν είναι αυτό που σας το λέω. Πώς άντεξε, πού το είχα αυτό το αίμα. Αμάν λένε τα παιδιά, τρέχω, τους φτάνω. Μέχρι εκεί με το τραύμα αυτό, 500 μέτρα περίπου. Μόλις με είδαν τα παιδιά τρελάθηκα. Ο ένας, ένα παλικάρι, μ' αγαπούσε και τρελαινόταν κιόλας. Τότε και τα νιάτα. Σκίζει το πουκάμισό του και με τη λίγη. Να σταματήσει το αίμα. Λένε στο γιατρό του Θόδωρο να πάρουμε φορείο, να την πάμε στο νοσοκομείο. Η φωνή της κυρίας Μαρίας θυμίζει νεαρό κορίτσι που μόλις κάνει τα πρώτα της βήματα στη ζωή. Ιδιαίτερη αγάπη είχε στα λουλούδια και ακόμη και σήμερα ξεναγεί κάθε επισκέπτη στον κήπο της. Τα λουλούδια τα αγαπούσα πάντοτε εγώ. Πάντοτε. Δηλαδή από παιδί είχαμε γλάστρες, είχαμε λουλούδια, φυσικά σε χώμα μεγαλώσαμε. Αλλά και στο χωριό ακόμα που ήμασταν παιδάκια δεν είχαμε νερό, είχαμε πηγάδι.
Και τότε το λιπόσουν το νερό. Είχαμε αυτά τα κρεμαστά τα αυτά με τη βρυσούλα και από κάτω το νερό που θα έπεφτε, που θα πλυνόμασταν, ξέρω εγώ, είχαμε φυτεμένα λουλούδια. Να μην πάει χαμένο το νερό. Αγαπούσαμε το λουλούδι. Η θέληση, η δύναμη και η συνέπειά της κατά τη διάρκεια των μαθημάτων της Ποντιακής Διαλέκτου βραβεύεται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ποντίων Εκπαιδευτικών. Είσαι και καλά η ραδιά. Δεν έχω πάει ακόμα νοσοκομείο. Το νοσοκομείο δεν ξέρω πώς είναι η πόρτα του, παρόλο που ο γιος μου ήταν μέσα. Μα εκτός από τα μάτια μου που έκανα καταράκτη. Δεν έχω πάει ακόμα. Δηλαδή πέρασα και καλά η ραδιά. Η κυρία Σωτηριάδου, αν και ολοκλήρωσε τις σπουδές της, δηλώνει πανέτοιμη να ακολουθήσει και το νέο κύκλο μαθημάτων της Ποντιακής Διαλέκτου και δεν βλέπει τη στιγμή να βρεθεί και πάλι δίπλα στους δασκάλους της. Σαν δίπλα δεν μιλάω. Εγώ τελείωσα, δεν θα με αφήσει ο δάσκαλος, δεν ξέρω τώρα κάποια λέξη. Εγώ θα πάω. Όσο είμαι γερή θα πάω. Δεν τα αφήνω. Δεν τα αφήνω.